Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Η παράδοση είναι εδώ, είναι ζωντανή, υπάρχει και εξελίσσεται. Και σήμερα ο Σύλλογος Θαναπάλι κάνει έναν χορό για να γλεντήσουμε και να περάσουμε όμορφα και ωραία. Λοιπόν, επειδή χορός χωρίς μουσική δεν υπάρχει, σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τους χοροσταλίτες. Και τώρα θα καλέσουμε μαζί μας τον Βασίλη τον Μεσαριτάκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στην πόλη. Καλώς σας βρήκαμε, να είστε καλά. Ακριβώς, επιτέλους μετά από 2 χρόνια. Επιτέλους έχουν ανοίξει σιγά σιγά τα πράγματα και για μας αλλά και για όλο τον κόσμο. Να βγει έξω, να αγκαλιαστεί, να χορέψει, να περάσει όμορφα, κάτι που το έχει ανάγκη πάρα πολύ καιρό. Ακριβώς. Και εμάς μας δίνετε δυνατότητα να βρεθούμε εδώ μαζί σας, να σας διασκεδάσουμε, να χορέψουμε και να μην ξεχάσουμε βέβαια και την παράδοσή μας, που είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε. Ακριβώς. Λοιπόν, θα ακούσουμε τα πάντα σήμερα, έτσι. Θα κάνουμε έτσι μια διαδρομή από όλη την Ελλάδα, από βορρά μέχρι νότο, ανατολή μέχρι δύση. Ό,τι περιλαμβάνει μέσα εκεί. Τέλεια. Και θα πείσουμε όλες τις καταγωγές όλων. Έτσι, δεν θα μείνει κανείς παραπονεμένος, θα χορέψουμε όλες τις περιοχές και όλους τους χορούς. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλή επιτυχία. Χοροσταλίτες λοιπόν, σε λίγο μαζί σας να σας δείξουμε πλάνα από το χαμό που θα γίνει μέσα. Ωραία, έγινε. Να είστε καλά. Γεια σας. Και βέβαια να σας πω ότι κυκλοφορεί από σήμερα η τρίτη συνεχόμενη δισκογραφική μας δουλειά με τίτλο «Στον κύκλο τα γυρίσματα, τραγούδια θα ραδιάσω». Έχει 24 τραγούδια παραδοσιακά και χορούς μαζί από όλη την Ελλάδα. Και είναι το τρίτο CD που βγάζουμε, η τρίτη συγγραφή δουλειά. Η δεύτερη ήταν αυτή που με ρώτησε πριν από λίγο. Ακριβώς, να πούμε λίγο για αυτό, γιατί είναι ένα χαμό το θέμα με την Eurovision. Τι ακριβώς. Το 2018 ήταν αυτό. Ακόμα όμως το θυμάται ο κόσμος. Ναι, μάλιστα σήμερα το άκουσα πάλι. Ναι. Είχε γίνει το εξής όμορφο τότε. Αποφάσισε η Ελλάδα να στείλει ένα τραγούδι που να μυρίζει η Ελλάδα και να έχει το ύφος και το χρώμα το ελληνικό. Έτσι και εμείς είχαμε γράψει λοιπόν ένα τραγούδι από το Θράκιο στην Κρήτη, το οποίο μέσα στα 24 τραγούδια που τότε διαγωνιστήκαν στην ΕΡΤ, επλέχθηκαν 3, το δικό μας και άλλα 2 τραγούδια, εκ των οποίων όταν ήταν να γίνει η ανάθεση, έτσι ναι, είπαμε να κάνουν ένα διαγωνισμό εδώ στη χώρα μας και σε αυτά τα 3 να αποφάσισε το ελληνικό κοινό ποιος θα βγάλει. Τώρα να μην πω σε παραπέρα σε όλο αυτό, εν πάση περιπτώσει που έγινε. Απλά να πούμε λίγα με μια λέξη απλή ότι η Ελλάδα έχει μάθει να τρώει τα παιδιά. Έτσι λοιπόν, μας έφαγε και εμάς εκείνη την περίοδο και έτσι δεν καταφέραμε να βρεθούμε στο διαγωνισμό της Τιμής Αγώνα, όμως καταφέραμε να μπούμε στις καρδιές όλων των Ελλήνων, τουλάχιστον που ασχολούνται με όλο αυτό το παραδοσιακό κομμάτι, χορευτές, συλλόγους κτλ. Γιατί οι χορουσταλίτες δεν χρειάζεται κανένα αφήσιμο πλαίσιο για να βγουν πάνω από τον κόσμο. Δείχνει την αγάπη του και την εμπιστοσύνη. Ακριβώς. Όσοι θέλετε λοιπόν να το προμηθευτείτε, μπαίνετε www.chorostalites.gr, βρίσκεται εκεί τις σελίδες, τα Facebook, τα προφίλ μας, τα πάντα, επικοινωνείτε μαζί μας, υπάρχει και τηλέφωνο και επικοινωνείτε και μπορείτε να το προμηθευτείτε. Έτσι, να υποστηρίξουμε όλοι αυτές τις δουλειές, να δώσουμε ενέργεια και δύναμη στα παιδιά να συνεχίσουν παρακάτω με μεγάλο κουράγιο. Αυτό ακριβώς. Να είστε καλά και πάλι καλή επιτυχία. Να είστε καλά και Misericordia, Lord.
Κι όσα τα χιόνια στα